Το δεύτερο μέρος είναι αφιερωμένο σε αυτό το τελεσίγραφο, σε αυτή τη διορία που ολοκληρώνεται κατά κάποιο τρόπο και την προθεσμία που εκμένει την 9η Δεκεμβρίου και αφορά βέβαια την καταπαρέκκληση δόμηση. Στο μέτωπο της φημολογίας κυρίως αναμένεται να ανοίξει ένα μικρό παραθυράκι διευκόλυνσης προς χιλιάδες ιδιοκτήτες ακινήτων και εδώ στην Κρήτη και πανελλαδικά βέβαια, προκειμένου να κατοχυρώσουν τη δυνατότητα της καταπαρέκκλησης δόμησης και να μην δουν μέσα σε μία νύχτα, την 10η Δεκεμβρίου για να είμαι ακριβής, το οικόπεδό τους, το ακίνητό τους να μετατρέπεται για πάντα σε αγροτεμάχιο. Φιλοξενούμε τον κύριο Γιώργο Αδάποκλου, υπεύθυνο ενημέρωσης Ένωσης Ιδιοκτητών Ακινήτων Ηρακλείου. Την καλησπέρα μας. Καλησπέρα σας. Λοιπόν, έχουμε ξανακάνει και στο παρελθόν αυτή τη συζήτηση. Πάρα πολλές οι αντιδράσεις, ακόμα και εντός της Νέας Δημοκρατίας, του κυβερνώντος κόμματος, με βουλευτές να τονίζουν μεταξύ άλλων ότι ίσως θα πρέπει να το ξανασκεφτούν εκεί στο αρμόδιο Υπουργείο και γενικά στην κυβέρνηση, να δοθεί μια παράταση τουλάχιστον 1-2 χρόνια, προκειμένου όποιος θέλει να τρέξει τις διαδικασίες, να βγάλει οικοδομική άδεια για να σώσει και την περιουσία του. Έρχεται τώρα η φημολογία ότι αναμένεται να ανοίξει ένα παράθυρο διευκόλυνσης, το οποίο τι προβλέπει, κύριε Αδάποκλου? Προβλέπει τη δυνατότητα να εφαρμοστούν η καταπαρέκκληση δυνατότητες των ιδιοκτητών, να εφαρμόσουν την καταπαρέκκληση δόμηση, ναι, και με αυτόν τον τρόπο η εκτός σχεδίου ιδιοκτησία που έχει κάποιος ιδιοκτήτης να μην καταστεί ανεκμετάλλευτη και να μην μπορεί ο ιδιοκτήτης να οικοδομήσει. Μάλιστα. Δηλαδή, μιλάμε τώρα για περιπτώσεις, τα έχουμε πει πολλές φορές, για ακίνητα κάτω από τα 4 στρέμματα. Οπότε σου λέει τώρα, μέχρι την 9η Δεκεμβρίου, μην πας να βγάλεις οικοδομική άδεια, καθώς δεν σε παίρνει και ο χρόνος. Κάνε μία προέγκριση, σωστά. Δηλαδή, τι δικαιολογητικά μπορεί να χρειαστούν? Θα χρειαστεί σίγουρα κάποιο τοπογραφικό διάγραμμα του ακινήτου, ναι, επιπλέον ένα πιστοποιητικό ιδιοκτησίας από το υποθηκοφυλακείο, στο οποίο θα φαίνεται ότι ο ιδιοκτήτης που κάνει τη δήλωση για την αίτηση, μάλλον για την έκδοση της οικοδομικής άδειας, είναι ο ιδιοκτήτης, ναι, και ό,τι άλλο χρειαστεί από δικαιολογητικά τα οποία τα γνωρίζουν οι αρμόδιοι μηχανικοί οι οποίοι εκδίδουν τις οικοδομικές άδειες. Δηλαδή θα χρειαστεί κατά κάποιο τρόπο να υπάρξει μία απλή αίτηση για την έκδοση προέγκρισης οικοδομικής άδειας. Ακριβώς, για να, μάλιστα, το αντιληφθεί και ο κόσμος, είναι αυτό που λέμε να δοθεί αριθμός πρωτοκόλλου, ναι, ώστε να προχωρήσει μια οικοδομική άδεια. Έχει περάσει αυτή η διάταξη γενικά, έχει μπει υπογραφή από τα Υπουργεία, είναι φημολογία. Φημολογία είναι. Όλα είναι σε επίπεδο φημολογίας. Μάλιστα. Αυτό που ισχύει στην παρούσα χρονική, ναι, στιγμή είναι ότι 9 Δεκεμβρίου λήγει η προθεσμία της έκδοσης οικοδομικών αδειών για τα εκτός σχεδίου ακίνητα που είναι κάτω από 4 στρέμματα. Λοιπόν, θέλω λίγο να ανοίξουμε τη συζήτηση. Ακούμε εδώ την τοποθέτηση του εκπροσώπου των ιδιοκτητών ακινήτων σε επίπεδο Ηρακλείου. Ανοίγουμε τη συζήτηση και θα πάμε στον πρόεδρο του Τεχνικού Επιμελητηρίου στο Ρέθυμνο, τον κύριο Σπύρο Καλησπεράκη. Κύριε Καλησπεράκη, πρόεδρε, την καλησπέρα μας. Γεια σας. Θα ήθελα ένα πρώτο σχόλιο σε αυτή τη φημολογία των τελευταίων ημερών με αυτό το παραθυράκι, με την αίτηση για την άδεια, προέγκρισης άδειας. Καταρχήν να διευκρινίσουμε ότι δεν έχει νομοθετηθεί, αλλά είναι επίσημη η ανακοίνωση, δεν είναι φημολογία. Ναι. Κατά συνέπεια ότι αυτό θα ισχύσει είναι σχεδόν βέβαιο, δεν υπάρχει κάποια... Καλά, εντάξει, στην Ελλάδα είμαστε, δεν ξέρετε, στο παραένα γενικά και στο κιένα πολλά πράγματα αλλάζουν, η αλήθεια είναι. Ας μείνουμε ότι θα ισχύσει. Ας μείνουμε στο γεγονός ότι θα ισχύσει. Να μετακινηθεί και λίγο, γιατί, ναι, είχαμε θέματα με την πλατφόρμα του ΤΕΕ πάνω στην οποία ανεβαίνουν τα έγγραφα που λέγατε πριν, ναι, και υπήρχε μια τεχνική δυσκολία του συναδέλφου, συνεπώς ίσως να πάει και λίγο παραπάνω για να μπορέσει να γίνει αυτό που έχει ζητήσει στο Υπουργείο. Είναι μια εύκολη διαδικασία η συγκεκριμένη. Είναι εύκολη διαδικασία, απλά πρέπει κανείς να κατανοήσει ότι ουσιαστικά από τότε υπάρχει ένα περιθώριο για να εκδοθεί η κανονική οικοδομική άδεια. Αλλιώς πάλι βρισκόμαστε να μην μπορούμε να χτίσουμε. Έτσι. Αυτό είναι δηλαδή μια έναρξη διαδικασίας, ναι, που εντός του περιθωρίου που ορίζει ο νόμος θα πρέπει να έχει εκδοθεί και η κανονική άδεια. Αυτό δηλαδή που άλλαξε τώρα είναι το ότι επειδή πραγματικά δεν μπορούσαν οι πολεοδομίες να ανταπεξέλθουν, αυτό που θα νομοθετηθεί είναι ότι αν απλά έχετε καταθέσει το αίτημα, προχωράμε. Δεν χρειάζεται δηλαδή να έχουν γίνει διαδικασίες από την υπηρεσία.
Αργά ή γρήγορα όμως, μέσα στο διάστημα που ορίζει ο νόμος, ναι, θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί η οικοδομική άδεια. Αλλιώς θα βρεθούμε πάλι να μην μπορεί να χτίσει το κατά παρέκκληση οικόπεδο. Μάλιστα. Έκανε μία αναφορά πριν από λίγο ο κύριος Σαράπογλου αναφορικά με αυτά τα δικαιολογητικά που χρειάζονται. Η συλλογή, φαντάζομαι, και η κατάθεση των οποίων είναι μία διαδικασία που την επομίζεται ο πολιτικός μηχανικός και το τεχνικό γραφείο, σωστά. Η τοπογράφη συνήθως, ναι, ναι, είναι απλό όμως. Αυτό που είναι σε αυτή τη φάση είναι απλό. Τι χρειάζεται, κύριε Καλησπεράκη, πάμε να τα ξαναπούμε. Ουσιαστικά το τοπογραφείο. Και ένα αίτημα είναι. Ναι. Και βεβαίως να ανέβουν στην πλατφόρμα, η οποία πλατφόρμα δεν λειτουργούσε σήμερα λόγω ακριβώς του φορτίου. Μάλιστα. Είναι προς τη σωστή κατεύθυνση αυτή η πρωτοβουλία του Υπουργείου? Κοιτάξτε να δείτε. Καταρχήν, το βασικό είναι ότι πρέπει να κατανοήσουμε όλοι ότι λέμε ότι εκτός σχεδίου δόμηση πρέπει να απαγορευτεί. Αυτές είναι οι αποφάσεις του Βουλίου της Επικρατείας, αυτές είναι και επίσημη άποψη του ΤΕΕ. Αυτό είναι η βασική ιδέα, ότι δεν μπορούμε να συνεχίσουμε να χτίζουμε μικρά οικόπεδα στην εκτός σχεδίου δόμησης. Αυτό βέβαια ταυτόχρονα δημιουργεί πολλά προβλήματα σε ιδιοκτήτες οι οποίοι έχουν αγοράσει υψηλές αξίες, θεωρώντας ότι αγοράσαν ένα οικόπεδο, και με αυτές τις σκέψεις τις οδηγούμε τους ανθρώπους να έχουν χωράφια αντί για οικόπεδο. Κάπου εκεί προσπαθεί ο καθένας να συμβάσει τα πράγματα. Αλλά η γενική ιδέα, να είστε σίγουροι, είναι ότι σταδιακά, ό,τι δεν χτιστεί, ας το πούμε, στα κατά παρέκκληση, θα βρεθεί να μην μπορεί να οικοδομήσει μέχρι να έρθουν τα τοπικά χωρικά σχέδια, που τότε θα φανεί αν αυτό θα μπορεί να χτίσει ή όχι. Πρέπει να το έχουν δηλαδή υπόψη οι ακροατές σας, να το έχουν στο μυαλό τους, ότι η γενική κατεύθυνση και των αποφάσεων της Συμβουλίου της Επικρατείας και του ΤΕΕ και οι γενικές κατευθύνσεις είναι ότι τα μικρά οικόπεδα εκτός σχεδίου σταδιακά δεν θα μπορούν να χτίσουν. Αυτή είναι και η λογική των προθεσμιών. Ότι λέει, αν έχει προχωρήσει, αν είναι όριμη μια διαδικασία, ωραία, κάντο. Αν δεν είναι αργά ή γρήγορα, δεν θα μπορέσει να χτίσει. Μάλιστα. Η δική σας η προτροπή, κύριε Καλησπεράκη, σε ανθρώπους που έχουν αυτό το ακίνητο κάτω από τα τέσσερα στρέμματα σε περιοχές της Κρήτης, ποια είναι? Είναι προφανές ότι αν δεν δράσουν άμεσα, ναι, δεν θα μπορούν να χτίσουν στο μέλλον. Άρα ο καθένας καταλαβαίνει. Δηλαδή, πιθανότατα. Απ' την άλλη. Ναι. Απ' την άλλη, θέλω να ξεκαθαρίσω ότι για να κάνουν το αίτημα αυτό εντός του έτους πρέπει να εκδώσουν οικοδομική άδεια. Και εκδίδοντας οικοδομική άδεια πάλι εντός 4 ετών πρέπει να έχουν προχωρήσει. Δεν είναι δηλαδή απλά ότι κάνουμε ένα χαρτί και κάτι έγινε. Ουσιαστικά πρέπει να πιεστούμε να κατασκευάσουμε εν τέλει σε ένα σύντομο χρονικό διάστημα. Αυτό είναι η βάση της σκέψης και πρέπει να το καταλάβουν οι ακροατές σας. Δεν είναι όπως το κτηματολόγιο, ότι κάνω μια αίτηση και έλυσα το θέμα μου. Έτσι, το θέμα δεν την κάνουμε, είναι... δεν την κάνουμε την αίτηση και δεν λύνουμε το θέμα μας στο κτηματολόγιο. Αυτό είναι το θέμα. Ναι, λέω. Είναι λέω, άλλο. Είναι, ας πούμε, δεν θα διαφωνήσουμε, αλλά είναι ένα άλλο θέμα, ναι, μεγάλο. Εγώ αυτό που θέλω να ξεκαθαρίσω στους ακροατές σας είναι ότι εδώ δεν πρόκειται περί αυτού. Εδώ νομοθέτηση είναι σαφή. Ότι δεν πρέπει να χτίζουμε εκτός σχεδίου τα μικρά οικόπεδα. Αυτό είναι η βασική ιδέα. Από εκεί και πέρα λέει ότι όποιοι είστε όριμοι να χτίσετε, σας δίνω αναβολή, χτίστε. Αυτό, να το πούμε απλά. Άρα, για να λύσει κάποιο το πρόβλημα, πρέπει εντός κάποιων χρόνων να χτίσει. Αν δεν χτίσει, αργά ή γρήγορα θα το ξαναδεί. Πιθανότατα, κύριε Καλησπεράκη, και από την ενημέρωση που έχετε, να δοθεί και μία παράταση μετά την 9η Δεκεμβρίου για αυτή τη μικρή διαδικασία της προέγκρισης. Υπάρχει, δεν είναι θέμα ενημέρωσης, υπήρχε τεχνικό πρόβλημα στην πλατφόρμα. Ναι. Με αποτέλεσμα, αναγκαστικά κάτι πρέπει να γίνει, γιατί δεν μπορούν οι συνάδελφοι, δηλαδή οι άνθρωποι που έχουν ενδιαφερθεί και έχουν τα τοπογραφικά κτλ., δεν μπορούν να ολοκληρώσουν. Άρα πιθανόν δηλαδή για κάποιες μέρες κάτι να γίνει, χωρίς όμως αυτό να είναι, να λέω ότι ωραία να χαλαρώσουμε. Όποιος θέλει να προχωρήσει πρέπει να τρέξει. Είναι προφανές ότι οι μέρες είναι ελάχιστες. Έτσι. Απλά παρουσιάστηκε ένα τεχνικό πρόβλημα επιπλέον. Μάλιστα. Αναφορικά τώρα ένα γρήγορο σχόλιο για το κτηματολόγιο. Έχει τρέξει καθόλου η διαδικασία στο Ρέθυμνο? Στο Ρέθυμνο έχουμε δυσκολίες. Είμαστε πίσω σε σχέση με αυτό που θα έπρεπε να είμαστε. Αλλά ο καθένας από εδώ και πέρα έχουν υποθεί, έχουν ξαναυποθεί. Έχει η ευθύνη της περιουσίας του και πρέπει να αποφασίσει τι θέλει να κάνει τελικά. Με το ρυθμό που πάμε πάντως θα χαθούν περιουσίες υπέρ του δημοσίου. Είναι εμφανές. Μάλιστα. Να σας ευχαριστήσω θερμά, Πρόεδρε. Και εγώ σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ θερμά. Ξέρετε, κύριε Αράπουλου, το θέμα δεν είναι απλό, είναι σύνθετο. Μιλάμε βέβαια για προθεσμίες, αλλά κάποιοι πριν από χρόνια αγόρασαν αγροτεμάχια, τα οποία κάποιοι βέβαια και πολύ καλά έκαναν, τους τα παρουσίασαν ως οικόπεδα. Δηλαδή πλήρωσαν, δεν πλήρωσαν 2 και 3 και 4 χιλιάδες ευρώ, πλήρωσαν 50, 60, 100, 150 χιλιάδες ευρώ.
Ακριβώς, και αυτό που θα πρέπει να αναφέρουμε ιδιαίτερα για την Κρήτη είναι ότι πολλοί δρόμοι οι οποίοι παρουσιάζονταν ως δημόσιοι δρόμοι ή αναγνωρισμένοι ναι. δρόμοι ως δημοτικοί δρόμοι, στην πραγματικότητα αποτελούν ιδιωτικές διαβάσεις, καθώς δεν, ενώ έχουν χτιστεί, έχουν ασφαλτοστρωθεί από το Δήμο ναι. και περνάνε και παροχές κοινής ωφέλειας, όμως αυτοί οι δρόμοι δεν έχουν αναγνωριστεί επίσημα. Με αποτέλεσμα να θεωρούνται ιδιωτικές διαβάσεις και να μην αυτά τα ακίνητα που υποτίθεται είχαν πωληθεί και φαίνονται ότι είχαν σαν πρόσβαση στο δρόμο, σαν πρόσβαση σε δημόσιο δρόμο, ναι. να είναι μη άρτια και μη οικοδομήσιμα. Πού πρέπει να απευθυνθούμε για να εξακριβώσουμε ποιο καθεστώς κυριαρχεί και επικρατεί στον δρόμο μπροστά από το σπίτι μας? Αυτό θα πρέπει να απευθυνθεί ο κάθε ιδιοκτήτης στην πολεοδομία, στην αρμόδια κατά του δήμου του. Την πολεοδομία του Δήμου του, ναι. προκειμένου να δει ποιοι δρόμοι είναι αναγνωρισμένοι και αν το ακίνητό του έχει την αρτιότητα και την οικοδομησιμότητα που χρειάζεται για να χτίσει. Εγώ να ξεκαθαρίσω βέβαια αυτό το οποίο μας είπε και ο κύριος Καλησπεράκης πριν από λίγο, ότι έπεσε η πλατφόρμα σύνηθες στην Ελλάδα, με αποτέλεσμα να μην μπορεί να τρέξει και δεν έχει μπορέσει και δεν έχει τρέξει αυτή η διαδικασία στο μέτωπο της προέγκρισης. Υπάρχει λοιπόν η κατεύθυνση από το Υπουργείο, υπάρχει μια καταληκτική ημερομηνία, η 9η Δεκεμβρίου, οπότε τρέξτε στους μηχανικούς, όσοι έχετε τη δυνατότητα και επιθυμείτε βέβαια, προκειμένου να έχετε αυτή την προέγκριση της οικοδομικής άδειας. Σωστά. Ακριβώς, γιατί πέραν τούτου θα πρέπει να πούμε ότι σαν νομοθέτημα είναι ένα νομοθέτημα που ψηφίστηκε στις 9 Δεκεμβρίου του 2020, εν μέσω δηλαδή της περίοδου της καραντίνας και του κορονοϊού, όπου υπολειτουργούσαν οι πολεοδομίες ανά την Ελλάδα, με αποτέλεσμα να μην μπορούν ούτε οι ίδιοι οι μηχανικοί να εξυπηρετηθούν, ούτε οι πολίτες, καθώς γενικότερα υπήρχε υποστελέχωση αρχικά και κατά δεύτερον υπήρχε συσσωρευμένη εργασία στις αρμόδιες υπηρεσίες, με αποτέλεσμα να μην μπορούν να εξυπηρετηθούν οι πολίτες, όπως επίσης αρκετοί πολίτες ενημερώθηκαν αργότερα για την προθεσμία αυτή. Και άλλος ένας παράγοντας σημαντικός σε επίπεδο Κρήτης είναι οι δασικοί χάρτες, στους οποίους πολλά ακίνητα φαινόντουσαν σαν δασικά. Η προθεσμία με τις αντιρρήσεις ήταν μέχρι τον Ιούλιο του 2022, ναι. όπου δεν είχε ξεκαθαριστεί το τοπίο εάν ένα ακίνητο μπορεί να οικοδομηθεί έστω και κατά παρέκκληση όταν είναι εκτός σχεδίου, λόγω του ότι ένα τμήμα του μπορεί να είναι δασικό. Όπου αυτό είναι μια σημαντική παράμετρος, με αποτέλεσμα να μην έχει ξεκαθαρίσει για κάποιες ιδιοκτησίες αν έστω και αυτή την ώρα είναι άρτιες ή οικοδομήσιμες έστω και κατά παρέκκληση. Δασικοί χάρτες, κατά παρέκκληση, δόμηση, κτηματολόγιο, πολλά έχουν μαζευτεί, αλήθεια είναι, για τους ιδιοκτήτες ακινήτων και δεν ξέρω κατά πόσο θα βγάλουν άκρη στο τέλος και κατά πόσο βέβαια θα μπορούσαν να τρέξουν αυτές τις διαδικασίες. Ανοιχτά μέτωπα και στα τρία θέματα. Ακριβώς αυτό που δίνουμε εμείς σαν Ένωση Ιδιοκτητών Ακινήτων Νομού Ηρακλείου, σαν συμβουλή στους ιδιοκτήτες, είναι να σπεύσουν άμεσα να διευθετήσουν όλα αυτά τα ζητήματα. Αφενός για το πρώτο ζήτημα που αφορά το κτηματολόγιο, να σπεύσουν άμεσα να δηλώσουν τις ιδιοκτησίες τους, γιατί τα όποια προβλήματα ανακύψουν σε περίπτωση μη δήλωσης ιδιοκτησίας θα τα βρουν μπροστά τους στο μέλλον και θα κοστίζουν πολύ ακριβότερα. Και φτάνει μόνο να πούμε ότι αν φτάσουν στο στάδιο της ανάρτησης, θα πρέπει στη συνέχεια, σε περίπτωση που δεν έχουν συμβόλαιο, να προχωρήσουν στη δήλωση ιδιοκτησίας και να την κοινοποιήσουν στο ελληνικό δημόσιο, με το ελληνικό δημόσιο να έχει δικαίωμα να προβάλλει αντιρρήσεις αν κάποιο ακίνητο φαίνεται σαν αγνώστου. Και επίσης το κεφάλαιο της οικοδομικής άδειας για τα κατά παρέκκληση οικόπεδα, που λήγει προθεσμία μέχρι 9 Δεκεμβρίου, θα πρέπει οι ιδιοκτήτες άμεσα να σπεύσουν, γιατί αν δεν σπεύσουν να βγάλουν έστω την προέγκριση της αδείας, τότε καταλαβαίνετε ότι η ιδιοκτησία τους θεωρείται ότι δεν έχει την αξία που θα είχε σαν οικόπεδο. Οι τιμές στα νίκια έχουν πέσει καθόλου? Να κλείσουμε με αυτό, κύριε Ράβουλο. Στην παρούσα χρονική περίοδο παρουσιάζεται αυτή η μικρή αύξηση του 10%, όμως θεωρούμε ότι στο μέλλον θα παρουσιαστεί μείωση, λόγω του ότι η εισρωή τουριστών ενδεχομένως να μειωθεί το επόμενο καλοκαίρι, την επόμενη θερινή σεζόν, λόγω της αυξημένης ενεργειακής κρίσης που υπάρχει όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά και στην υπόλοιπη Ευρώπη και παγκοσμίως. Αυτό ίσως οδηγήσει πολλούς τουρίστες να μην έρθουν στη χώρα μας
Και επίσης το γεγονός ότι συνεχίζεται και σταδιακά αυξάνεται η οικοδομική δραστηριότητα δείχνει ότι θα διατεθούν στην αγορά νέες κατοικίες, οπότε με αυτόν τον τρόπο θα λυθεί το πρόβλημα της ενοικίασης. Μάλιστα, να σας ευχαριστήσω θερμά. Εγώ ευχαριστώ, να είστε καλά.